Είμαστε εδώ μετά, λέω, και την υπογραφή του συμβολέου με το οποίο το ΚΙΤ, το τέος ΚΙΤ της Μπόβιας γίνεται ιδιοκτησία του Δήμου. Μία έκταση 55 στρεμμάτων η οποία θα αποδοθεί στους δημότες της Μυτιλίνης και του νησιού της Λέσβου και το οποίο ήταν απέτηση για τα όσα είχαμε υποστεί τόσο η τοπική κοινότητα της Μπόβιας όσο και ο Δήμος Μυτιλίνης για να αξιοποιηθεί και να μπούμε πλέον σε μια κανονικότητα μετά από την δυσφήμιση που είχε υποστεί και το νησί μας παγκόσμια για το τι συνέβαινε εκεί. Απαιτήσαμε και έφτασαν οι απαιτήσεις μας, τις οποίες δικαιούμαστε άλλωστε, σε ευήκοα ότα. Και τα ευήκοα ότα της κυβέρνησης, διαμέσου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, με τη βοήθεια του Αντιπρόεδρου της Βουλής, του κ. Αθανασίου, οι πιέσεις μας και οι απαιτήσεις μας έπιασαν τόπο. Έτσι, φτάνουμε στο σημείο να ανακοινώνουμε ότι μετά από την εξαγγελία μας ότι το ΠΙΚΠΑ, το οποίο είχε αποτελέσει ένα τόπο και αυτό της, θα έλεγα, της εμπλοκής του μεταναστευτικού, ένας τόπος όπου ήταν κατασκηνώσεις, αποδόθηκε και αυτό στο Δήμο Μυτιλίνης και στη συνέχεια θα αξιοποιηθεί για κατασκηνώσεις του Δήμου Μυτιλίνης, όπου θα φιλοξενηθούν παιδιά τόσο από το νησί μας όσο και έξω από αυτό. Ήδη είμαστε στην εξέλιξη της αποκατάστασης και ευελπιστούμε ότι τον Ιούλιο μήνα θα ξεκινήσουμε. Το ίδιο έγινε και με το δημόσιο ΚΙΤ του ΚΑΡΑΤΕΠΕ, το οποίο και αυτό εκενώθηκε. Είχε λαϊλατηθεί επίσης και αυτό μέσα σε μία νύχτα. Αυτή τη στιγμή έχει αποκατασταθεί. Είμαστε στο στάδιο εκπόνησης μελετών για να γίνουν εκεί αθλητικές εγκαταστάσεις και να δοθεί και αυτό στους δημότες μας. Φτάνουμε εδώ στο μεγάλο, το οποίο ήταν βούλησή μας, απέτηση, εξαγγελία μας και υλοποιείται και είναι αυτό το ΚΙΤ της Μόγιας, έκτασης 55 στρεμμάτων, το οποίο θα αποκαταστήσουμε εκεί όπου θα κατασκευαστούν σχολικές μονάδες, όπως είναι το ειδικό σχολείο, το μουσικό σχολείο και πανεπιστημιακές μονάδες. Έτσι θα αξιοποιηθεί αυτός ο τόπος, θα αξιοποιηθεί τόσο η περιοχή αλλά και θα αξιοποιηθεί ο Δήμος μας, θα δώσει μία όθηση για ανάπτυξη και βέβαια θα φτάσουμε πλέον να λέμε ότι αφήνουμε πίσω μας το μεταναστευτικό ζήτημα σε συνδυασμό με τα όσα έχουμε ζητήσει και έχουν υλοποιηθεί από την κυβέρνηση, δηλαδή την φύλαξη των θαλασσίων συνόρων μας και βέβαια την απέτησή μας και την βούλησή μας, το ΚΙΤ, το οποίο υφίσταται αυτή τη στιγμή εντός του αστικού ιστού της πόλης του ΚΑΡΑΤΕΠΕ, να με απόφαση ομόφωνη του Δημοτικού Συμβουλίου να φύγει, να κλείσει και να γίνει να γίνει ένας τόπος ο οποίος θα φιλοξενείται οι μετανάστες έξω από την πόλη και ο οποίος δεν θα δίνει πλέον αυτή την ανασφάλεια στους πολίτες μας και θα έχει όλες τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας για τους μετανάστες. Θα ευχαριστήσω ιδιαίτερα που βρίσκεται εδώ κοντά μας ο στρατηγός Κοντήλης ως διευθυντής του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, για το οποίο θα σας πω αργότερα, και βεβαίως ο ειδικός γραμματέας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Κωνσταντίνου, ο οποίος και γι' αυτόν θα αναφερθώ σε λίγο. Όπως είναι γνωστό, με εντολή του Πρωθυπουργού και τις εξαγγελίες που έχει κάνει επίσημα η κυβέρνηση, υλοποιούμε όλα τα μεγάλα έργα τα οποία αναπτύσσουν την Λέσβο γενικότερα και το έργα στον Δήμο Μυτιλίνης όσο και στο Δήμο Δυτικής Λέσβου.
Αυτή ήταν η εξαγγελία του Πρωθυπουργού, γιατί είχε αντιληφθεί και δεσμεύτηκε από την πρώτη στιγμή ότι θα γίνουν μεγάλα έργα για να ανακουφιστεί ο κόσμος λόγω της μεταναστευτικής κρίσης και ό,τι είχε υποστεί το νησί μας. Έτσι μετά τα μεγάλα έργα, αναφέρομαι σύντομα την μεγάλη αρτηρία Καλονής Ιγρίου που είχε κολλήσει επί ΣΥΡΙΖΑ, ξεκόλλησε τώρα και με τον άκτορα προχωράμε και τελειώνει. Η αρτηρία η μεγάλη, η οποία θα αρχίσει τώρα από τη διακλάδωση Καλονής Αγίας Παρασκευής προς Πέτρα Μόλιβου, το λιμάνι του Σιγρίου, το φράγμα Τσικνιά, το οποίο είναι ένα έργο πνοής για ολόκληρη τη Λέσβο και από απόψεως σύνδρευσης και άρδευσης, και την κλινική, την ψυχιατρική, την οποία ετοιμάζουμε και έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και θα ξεκινήσει πάρα πολύ σύντομα. Να μην ξεχάσω και τον αγωγό της Λαγκάδας, που ήταν ένα έργο, εγώ θυμάμαι από μαθητής του γυμνασίου, γινόταν και δεν γινόταν ποτέ. Ήδη έχει προχωρήσει τώρα και είμαστε στα έργα με την πρωτοβουλία εδώ του Δήμου και των Τεχνικών Υπηρεσιών για την ανάπλαση του λιμανιού και τον βιολογικό της Νότιος Πόλης, που πολύ σύντομα θα σας έχουμε ευχάριστα νέα, ίσως και την άλλη εβδομάδα. Έτσι λοιπόν ο Πρωθυπουργός είχε δεσμευθεί ότι σε μια επίσκεψη που είχε κάνει εδώ στο Δήμο αλλά και κυρίως στο χωριό Μόρια, ότι η Μόρια, όπου ήταν το ΚΙΤ, θα δοθεί στην κοινωνία της Μυτιλίνης, δηλαδή στον Δήμο, για να μπορέσει να γίνουν έργα αναπτυξιακά, κυρίως μορφωτικού επίπεδου, πνευματικού επίπεδου. Είναι μια, όπως σας είπε ο κύριος Δήμαρχος, μια έκθεση 55 στρεμμάτων, κατά το μεγαλύτερο μέρος, περίπου στο 80% παραχωρείται στο Δήμο και το υπόλοιπο στο πανεπιστήμιο μας, για να γίνει φοιτητική εστία. Η φοιτητική εστία θα γίνει με ΣΔΙΤ, δηλαδή με σύμπραξη δημόσιο-ιδιωτικού τομέα. Όσον αφορά τα άλλα τα έργα, θα είναι το μουσικό σχολείο και το σχολείο για άτομα με ειδικές ανάγκες και ό,τι άλλο κρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Η διαδικασία όμως για να διεκπεριωθεί αυτή ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Και στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρω τον Μιχάλη τον Μπεκίρη, τον Γενικό Διευθυντή του Πρωθυπουργού που είναι στη Βουλή, που με εντολή του Πρωθυπουργού μας ανέθεσε από την Βουλή ξεκινούσαν όλα, εκεί ήταν το γραφείο στον Μπεκίρη που συνεργαζόμαστε, εγώ μαζί με τον κύριο Μπεκίρη, για να προχωρήσει αυτό το έργο και να ξεμπλοκάρουμε όσον αφορά γρηγορότερα τις νομικές και διοικητικές διαδικασίες για να μπορέσει να προχωρήσει αυτό το έργο. Έτσι λοιπόν, αφού περάσαμε όλες αυτές τις δυσκολίες, το έργο αυτό είναι κόστησε περίπου 550.000 ευρώ, οι οποίες κατευλήθησαν εξ ολοκλήρου από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Στο σημείο αυτό πρέπει να ευχαριστήσω και τον Νότι Μεταράκη για τη βοήθειά του, αλλά και για την πολύτιμη βοήθεια και την συνεχή συνεργασία σε πολλά τεχνικά και οικονομικά θέματα που είχα μαζί με τον κύριο Κωνσταντίνο, τον ειδικό γραμματέα του Υπουργείου. Το ποσό ήταν 550.000, γιατί δεν αφορούσε μονάχα την αξία αγοράς του οικοπαίδου, γιατί κάναμε μια σκέψη αρχή-αρχή να γίνει ένα χρυσιδάνιο ορίστου χρόνου, δηλαδή κατά χρήση παραχώρηση ανεφανταλλάγματος. Κρίθηκε όμως καλύτερα, ύστερα και από την επιμονή του Δημάρχου και τη συνένεση των υπηρεσιών, του Πρωθυπουργού κυρίως βεβαίως και του Υπουργού, του κ. Παναγιωτόπουλου Άμυνας, να μπορέσει να γίνει αγορά. Έτσι αυτό το αίτημα του Δημάρχου, γιατί πρέπει να τα λέμε όλα, έγινε αποδεκτό και πολύ καλά έκανε Δήμαρχη που αντέδρασε τότε στην κατακτήση παραχώρηση, αλλά να υπάρχει τα πλήρη κυριότητα. Έτσι λοιπόν, αφού τα ξεπεράσαμε όλα, να μην παραλείψω και το βασικότερο, διότι εδώ υπάρχουν αφανείς ήρωες για αυτή την υπόθεση. Ποιοι ήταν αυτοί? Ας πούμε, εκτός από τον κύριο, τον ειδικό γραμματέα που ανέφερα, τον κύριο Κωνσταντίνο που είχαμε τη συνεχή επαφή για να λύνονται οι λεπτομέρειες, μεγάλη συμβουλή του στρατηγού, του κυρίου Κονδύλιο, ο οποίος είναι ο διευθυντής του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, γιατί εκεί υπάγεται όλη η περιουσία, η ακίνητη περιουσία του Υπουργείου, που με τις γρήγορες και στοχευμένες ενέργειες του ξεμπλοκάραμε όλα τα θέματα. Υπήρχαν όμως και οι αφανείς ήρωες εδώ. Ήταν η τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Πρέπει να αναφερθώ στον αντιδήμαρχο
έργων, τον κύριο Στρατή Τζιμή και επίσης στον κύριο Κουντουρέλη. Δεν τον βλέπω εδώ τον κύριο Κουντουρέλη, τον Στρατή τον βλέπω και Στρατή σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και δημόσια και αλλά και τον κύριο Κουντουρέλη, τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου μας, ο οποίος είμαστε σε συνεχή επαφή και μπορέσαμε και λύσαμε όλα τα θέματα τα οποία ανέκυψε. Ήδη τώρα η εντολή από τον Πρωθυπουργό είναι το ταχύτερο δυνατό να αρχίσουν τα έργα. Γιατί το να πάρουμε το οικόπεδο αυτό, το γήπεδο λέει, ολόκληρο αυτό, το γήπεδο παραδέλει έτσι λέγεται, εκεί που στεγαζόταν το ΚΙΤ, δεν λέει μόνο το τίποτα αν δεν ελοποιηθεί το ταχύτερο δυνατό. Και είμαστε αποφασισμένοι να τελειώσει και αυτό το έργο. Γιατί αυτή ήταν η δέσμευση του Πρωθυπουργού, αυτό ήταν το αίτημα του Δήμου και έτσι προχωρούμε και ένα-ένα με τα έργα αυτά που ανέφερα και άλλα που θα ακολουθήσουν, αλλάζουμε τη Λέσβο. Ευχαριστώ πολύ πάλι που ήσασταν εδώ. Σύντομα σας έκανα όλο το περίγραμμα όλων των ενεργειών, των εργασιών και ποιο είναι το αύριο για να μπορέσουμε να τελειώσουμε γρήγορα το έργο. Ευχαριστώ λοιπόν πάλι τον στρατηγό, τον κύριο Κονδύλη για ό,τι άλλο, για όλες τις προσπάθειες τις οποίες έκανε και στρατηγέ θα ήθελα να μας πείτε λίγα πράγματα ποια είναι η προσφορά και τι κάνει το Ταμείο της Εθνικής Άμυνας του οποίου ηγείστε. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί μου φίλοι, το Ταμείο Εθνικής Άμυνας, ευκαιρίας δοθήσεις, θα σας πω λίγα ιστορικά στοιχεία για αυτό, αξίζει τον κόπο. Είναι ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου ειδικαίου το οποίο ιδρύθηκε το 1904 και επανιδρύθηκε το 1929. Γιατί χρειάστηκε το 1904 η τότε κυβέρνηση του Γεωργίου Θεοτόκη να δημιουργήσει αυτό το νομικό πρόσωπο? Συνέτρεχαν οι εξής παράγοντες. Πρώτον, είχαν παρέλθει 7 μόλις χρόνια από τον ατυχή ελληνοτουρκικό πόλεμο όπως έχει καταγραφεί στην ιστορία, από τον οποίο ο ελληνικός στρατός βγήκε εντελώς διαλυμένος. Παράλληλα, είχαν ξεκινήσει όλα τα βαλκανικά έθνη να προετοιμάζονται προκειμένου να απελευθερώσουν εδάφη και πληθυσμούς από την τότε Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάς, η μικρή τότε Ελλάς, δεν μπορούσε να μείνει εκτός. Όμως, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, απαιτείται η ύπαρξη ισχυρού και οργανωμένου στρατού. Η ύπαρξη αυτή όμως απαιτεί πάλι οικονομικούς πόρους. Και δυστυχώς ήμασταν στην περίοδο του δυστυχώς επτοχεύσαμε, όπως και αυτό καταγράφηκε ιστορικά, του Χαριλάου Τρικούπη. Και αυτό σημαίνει ότι στην Ελλάδα είχαν εγκατασταθεί οι δανειστές, ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος, ΔΟΕ, Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος, και οτιδήποτε περίσσευε από τον τότε μικρό προϋπολογισμό του νεοελληνικού κρατηδίου φρόντιζαν να πηγαίνουν για την αποπληρωμή των τοκοχρεωλησίων των δανείων που είχαμε πάρει από τους ξένους. Συνεπώς δεν περίσσευε τίποτα. Πονηρά λοιπόν σκεπτόμενη η τότε κυβέρνηση, δεν είχε και άλλη λύση, αποφάσισε την ίδρυση αυτού του ταμείου, στο οποίο άρχισε να είναι ιδανικά και αγύριστα, να κάνει επιχορηγήσεις κάτω από το τραπέζι, να προσκαλεί ευπατρίδης της εποχής οι οποίοι συνεισέφεραν είτε με ακίνητη περιουσία είτε με χρήματα και εν τέθη περιπτώσει μαζεύτηκε ένα πολύ μεγάλο ποσό με το οποίο αγοράστηκαν όλα τα χρειώδη, εξοπλίστηκε ο ελληνικός στρατός και είχαμε στη συνέχεια τους νικηφόρες εξορμήσεις των δύο βαλκανικών πολέμων και της Μικρασιατικής εκστρατείας. Για να μην σας τρώω το χρόνο, το 1925 αποφασίζεται να κλείσει το ταμείο προκειμένου η περιουσία που είχε συσσωρεύσει να δοθεί ως πρίκα για τη δημιουργία ενός νέου ταμείου, του Ταμείου Αεροπορικής Άμυνας, ώστε να δημιουργηθεί πολεμική αεροπορία. Το 1929 ο τότε Πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος αποφασίζει την επανίδρυση του ταμείου. Όχι ότι ο ελληνικός στρατός παρουσίαζε τη διάλυση του 1904, όμως ο δεκαετής πόλεμος 12-22 είχε δημιουργήσει σημαντικές φθορές στον ελληνικό στρατό, ένα, και δεύτερον, ήδη η συνθήκη των Βερσαλιών του 1919, η οποία ήταν εντελώς ετεροβαρής εις βάρος των κεντρικών δυνάμεων, των ηττημένων δυνάμεων της εποχής, δημιουργούσε τις προϋποθέσεις
για ανακατατάξεις στον ευρωπαϊκό χώρο. Όπως και έγινε από το 1939 και πέρα, γνωρίζουμε όλοι τα ιστορικά γεγονότα. Τη δεκαετία λοιπόν από το 1929 έως το... και όλη τη δεκαετία του 1930 μέχρι τον πόλεμο, την διπλή εισβολή και τριπλή κατοχή της Ελλάδος, το Ταμείο, λειτουργώντας πάλι με τον τρόπο που ήξερε, μάζεψε πάρα πολλά χρήματα με τα οποία επανεξοπλίστηκε ο ελληνικός στρατός, ούτως ώστε να είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει την ιταλική εισβολή και με αξιοπρέπεια τη γερμανική αυτοκρατορία. Τη δεκαετία του 40 προφανώς δεν είχε να παίξει κάποιο ρόλο. Από το 50 και πέρα ξεκίνησε πάλι την δραστηριότητά του να σωρεύει οικονομικούς πόρους και με τη βοήθεια και του κράτους, το οποίο δάνειζε πλέον κανονικά και τα αποπλήρωνε βέβαια το Ταμείο, υποστήριξε πολλά εξοπλιστικά προγράμματα του στρατού Ξηράς. Ηρίστο επαρόδο να διευκρινίσω ότι το Ταμείο Εθνικής Άμυνας, παρότι ο τίτλος είναι λίγο παρελκυστικός, αφορά μόνο το στρατό Ξηράς. Η πολεμική αεροπορία, είπαμε προηγουμένως ότι δημιούργησε και αυτή το Ταμείο Αεροπορικής Άμυνας το 25, και το πολεμικό ναυτικό είχε το Ταμείο του Εθνικού Στόλου 50 χρόνια νωρίτερα, από το 1850 κάτι, δεν θυμάμαι ακριβώς. Για να γίνει αντιληπτό πόσο ο νομοθέτης είχε δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αποστολή του Ταμείου, το διοικούν όργανο, σύμφωνα με τον νόμο, η Διοικητική Επιτροπή, όπως ελέγεται και λέγεται και σήμερα, εξ οφίτσιο όριζε ως πρόεδρο τον εκάστοτε Πρωθυπουργό και μέλη τον Υπουργό Άμυνας, τον Υπουργό Οικονομικών, τον Αρχηγό ΓΕΘΑ και τους δύο τότε υπαρχηγούς του ΓΕΣ, σήμερα επιτελάρχη και υπαρχηγό, με την μικρή αναδιοργάνωση που έγινε στο Γενικό Επιτελείο. Αυτό μέχρι το 1996. Το 1996 αποφασίστηκε να μην μετέχει ο Πρωθυπουργός στο Διοικητικό Συμβούλιο, στη Διοικητική Επιτροπή, και πλέον πρόεδρος είναι ο εκάστοτε Υπουργός Άμυνας. Το Ταμείο συνεχίζει την προσπάθειά του. Βέβαια, η δεκαετία του 2010, δηλαδή με την οικονομική κρίση, δεν έδωσε τη δυνατότητα να συλλέξει πολλούς οικονομικούς πόρους για να μπορέσει να συνεχίσει την υποστήριξη των εξοπλιστικών προγραμμάτων του στρατού Ξηράς. Όμως ευελπιστούμε ότι η αξιοποίηση κυρίως της ακίνητης περιουσίας του μας δίνει τη δυνατότητα στο μέλλον να έχουμε πολύ καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα, ούτως ώστε σύμφωνα και με τον ιδρυτικό του νόμο του 1900, το επανιδρυτικό του νόμο του 1929, να συνεχίσει την υποστήριξη των εξοπλιστικών προγραμμάτων του στρατού μας. Για μας, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, μετά από αρκετό κόπο, σήμερα είναι μια σημαντική μέρα, γιατί καταφέρνουμε να υλοποιήσουμε τη δέσμευση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού μας, του κ. Νότι Μηταράκη, για την απόδοση της μόριας στους κατοίκους της Μυτιλίνης. Όταν ξεκίνησε η παρουσία μας στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με την επανίδρυσή του, θέσαμε κάποιους στόχους. Μέσα σε αυτούς ήταν και η ενίσχυση της Μυτιλίνης, θεωρώντας δεδομένη την επιβάρυνση του νησιού από το μεταναστευτικό κύμα που ήταν σε πλήρη εξέλιξη και τα προηγούμενα χρόνια και στη δικιά μας περίοδο. Βοηθήσαμε, νομίζω, όσο το δυνατό περισσότερο μπορούμε και σε συνεργασία και με τις τοπικές αρχές και με τον πρόεδρο και με τον δήμαρχο αλλά και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, καταφέραμε να πάρουμε τη μόρια και να τη δώσουμε στους κατοίκους Μυτιλίνης ως θεωρούμε ότι είχαμε χρέος και ως έχει δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, στηρίξαμε με ένα αρκετά υψηλό ποσό είτε σε αποζημιώσεις είτε σε εγκεκριμένα έργα το σύνολο του νησιού της Μυτιλίνης. Νομίζω ότι είμαστε περίπου στα 27 εκατομμύρια ευρώ και στις δύο κατηγορίες ένα εξαιρετικά υψηλό ποσό. Βλέπουμε τα έργα σιγά σιγά να εξελίσσονται και τις αποζημιώσεις να πιάνουν τόπο. Περιμένουμε και τα έργα στη Μόρια θα είναι για όλους μας μια δικαίωση όταν προχωρήσετε με το καλό και εύχομαι να είναι γρήγορα. Θέλω να πω επίσης ότι σε όλες τις δεσμεύσεις μας ως Υπουργείο Μετανάστευσης δεν νομίζω ότι απογοητεύσαμε ποτέ και την τοπική κοινωνία και τις τοπικές αρχές. Ευθύς εξ αρχής, όταν ήρθε εδώ ο Υπουργός, δεσμεύτηκε ότι θα υπάρχει μόνο μία δομή για μετανάστες στο νησί.
Σήμερα βρισκόμαστε πια έχοντας κλείσει το ΠΙΚΠΑ, έχοντας κλείσει το ΚΑΡΑΤΕΠΕ, με το ΚΙΤ στο Μαυροβούνι. Φιλοδοξούμε ότι σύντομα θα λειτουργήσει η Βάστρια, θα μεταφερθεί το Μαυροβούνι και θα μείνουμε όπως είχαμε δεσμευτεί και τηρούμε τη δέσμευσή μας μέχρι και σήμερα, με μόνο μία δομή στη Μυτιλίνη, και θα έχουμε αντιστρέψει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τα προβλήματα που δημιούργησε το μεταναστευτικό κύμα στην πόλη της Μυτιλίνης και συνολικά σε όλο το νησί. Αυτά από μένα. Θέλω μόνο να θυμίσω, πέρα από όλους τους αντιδημάρχους που έχουμε συνεργαστεί και τον πρόεδρο της Μόριας, που δυστυχώς σήμερα δεν μπορεί να είναι μαζί μας, για τη συνεισφορά του και τη βοήθεια που μας έχει δώσει σε όλους και τη δυναμική του παρουσία, και για να τελειώσουμε την παραχώρηση της Μόριας και για να προχωρήσουμε το έργο του καθαρισμού της Μόριας και της επανοριοθέτησης των ιδιοκτησιών που είχαν καταπατηθεί από τους μετανάστες, και τις αποζημιώσεις που έπρεπε να δοθούν στους κατοίκους για όλες τις καταστροφές που είχαν συμβεί στην περιουσία τους. Για τον πρόεδρο της Μόριας, τον Γιάννη, έχει σοβαρό πρόβλημα υγείας, όπως ξέρετε. Νοσηλεύεται στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών. Τον παρακολουθώ εγώ, τέλος πάντων, και χθες ήμουν εκεί. Του είπα ότι θα γίνει αυτό σήμερα και είπε να μεταφέρω τις ευχαριστίες. Και η χαρά που θα ήταν μεγάλη, τεράστια. Και συγγνώμη που το ξέχασα να το πω. Είμαστε σε ενοχή επικοινωνία χθες, και ευχόμαστε ταχύ ανάρρωση. Ναι, είναι πολύ καλός ο καημένος. Το συγκινήθηκε όταν του είπα ότι θα γίνει σήμερα αυτή η εκδήλωση. Και ξέρετε, τώρα είναι και ένας ευαίσθητος άνθρωπος. Δάκρυσε εκεί. Τέλος πάντων. Είναι λίγο καλύτερα τώρα και ευχόμαι να πάνε καλύτερα. Το όνειρο του πρόεδρε γίνεται πράξη. Έτσι, ακριβώς. Αυτό είναι το σημαντικό. Το οικόπεδο που λύθηκε από το Υπουργείο Άμυνα στο Δήμο Λέσβου για 550.000 ευρώ, και πόσο θα χρειαστούν για να γίνουν τα έλεγχα και από πού θα δημιουργηθούν αυτοί οι χώροι? Ακούστε, το έργο, οι μελέτες δεν έχουν ολοκληρωθεί για να μπορεί να πει κανείς πόσο θα κοστίσει. Σας είπα προηγουμένως ότι όσον αφορά το νοσοκομείο, η σκέψη είναι γίνει με ΣΔΙΤ. Με το σύστημα δηλαδή δημόσιο, σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού φορέα. Όσον αφορά τα άλλα έργα, το Πανεπιστημίο, ναι. Η φοιτητική λέσχη, το μέρος που παρακολουθεί στο Πανεπιστήμιο θα γίνει με ΣΔΙΤ. Όσον αφορά τα άλλα έργα, οι σκέψεις είναι δύο εναλλακτικές, ή ΕΣΠΑ ή Ταμείο Ανάκαμψης. Το ΕΣΠΑ μπορεί να αργήσει λίγο, με το Ταμείο Ανάκαμψης μπορεί να τροχοπορήσουμε περισσότερο. Έχει γίνει μια πρώτη συζήτηση με τον κύριο Σκυλακάκη, αλλά αρχή και δική μου και του Δημάρχου, φαντάζομαι, έχουμε συζητήσει. Αν δεν είμαστε 100% σίγουροι πώς θα γίνει και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι θα γίνει πολύ σύντομα. Και μια άλλη ερώτηση για το κύκλο της Βάστρια. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Εκεί πρόκειται να μεταφερθεί πυροσβεστικό κλιμάκιο από τα ίδια υπάρχουν, ή θα δημιουργήσετε νέα? Στις τεχνικές λεπτομέρειες και για το κομμάτι της αστυνομίας και της πυροσβεστικής δεν έχουμε κλείσει. Ξέρουμε ότι σε αυτή τη δομή, η οποία θα είναι υψηλής ασφάλειας, έχουμε υψηλές απαιτήσεις και πρέπει να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός. Έτσι κι αλλιώς το έργο δεν θα παραδοθεί αύριο. Έχει αρκετά πράγματα να δούμε. Μας ενδιαφέρει και η πυροπροστασία όχι μόνο της δομής, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, και ψάχνουμε έναν τρόπο να λύσουμε και αυτό το θέμα. Άλλωστε, δεν σχετίζεται η πυροπροστασία. Η Μυτιλίνη είναι ένα πολύ πράσινο νησί. Είδαμε φέτος τη φωτιά στα Βατερά πόσες χιλιάδες στρέμματα δάσους κατέστρεψε. Αυτό είναι ένα πράγμα που πρέπει να το δούμε για όλη την περιοχή και δεν αφορά μόνο τη δομή. Η ευκαιρία της δημιουργίας της δομής θα συμβάλλει ουσιαστικά στο κομμάτι της πυροπροστασίας και του συνόλου του δασικού πλούτου της περιοχής. Είναι ένα πράγμα που μας απασχολεί πάντως. Σε ό,τι αφορά στα έργα που θα γίνουν από το Δήμο, κατάλαβα ότι θα γίνουν δύο σχολεία εκεί. Έτσι δεν είναι? Ναι. Θα σας απαντήσω, πέστε μου. Ναι. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα, υπάρχει ένα σχεδιασμός? Γιατί τώρα, εντάξει, έγινε η αρχή με την αγορά του οικοπαίδου. Από εδώ και πέρα, ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί? Να ξεκινήσω λέγοντας ότι αυτό ήταν βούληση και απόφαση της τοπικής κοινότητας. Και στη συνέχεια, αφού κατατέθηκε στο Δημοτικό μας Συμβούλιο, εμείς δεν υιοθετήσαμε αυτή την άποψη, έτσι ώστε οι ανάγκες οι οποίες είναι εμφανείς στην εκπαίδευση
να υλοποιηθούν και να εγκατασταθούν εκεί, να ανακαινήσουμε, να ανακατασκευάσουμε ή να κατασκευάσουμε εκπαιδευτήρια, όπως είναι το μουσικό σχολείο, όπως είναι το ειδικό σχολείο και τμήματα του Πανεπιστημίου. Όπως σας είπε και ο Πρόεδρος της Βουλής, είμαστε σε συνεχή επαφή μαζί του. Σας είπε πώς θα υλοποιηθούν αυτά. Οι μελέτες εξάλλου είναι σε συνεννόηση με την σχολική, με τη σχολική Υπουργείο Παιδείας και με τα σχολεία, οι οποίες είναι σχεδόν τυποποιημένες και έτοιμες. Θα τις ζητήσουμε, θα μπουν μέσα στο πλάνο το οποίο έχουμε στο νου μας και στη συνέχεια θα κουβεντιάσουμε εδώ και ευελπιστούμε, όπως σας είπα, και έχουμε τη βούληση να το κάνουμε, αν μας τιμήσει ο λεσβιακός λαός και η Δημότηση Μυτιλήνης, στην επόμενη θητεία μας να έχουν τελειώσει αυτά σε συνεργασία με την κυβέρνηση και εδώ με τον τοπικό βουλευτή μας και αντιπρόεδρο της Βουλής.